Γεια μου, γεια σου. Αφήνω σε σήμερα να ξεκινήσει. Πρώτα με τα άσχημα μαντάτα. Ξεκινάμε από εσύ. Πρώτα με την Τράπεζα Κύπρου που είναι ο χορηγός της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Είναι το άσχημο περιστατικό με τον Τίνο Ιορδάνο. Ήταν σοκ, ρε φίλε, κυριακή νύχτα, όταν άρχισε να διαρρέει το κακό μαντάτο από την Αμερική. Είναι γεγονός ότι ήταν σοκαριστικό. Που δεν ήξερε να μας φέρει τη ζωή. Δεν μπορώ να πω τίποτε. Τα συλληπιτήρια μας είναι κάτι το οποίο ήρθε σε μια εποχή για το ΑΠΟΕΛ που ήταν όλα θετικά, με την κατάκτηση του προαθλήματος και τα λοιπά. Είναι ένα σοκαριστικό γεγονός. Πρώτα είναι η ζωή του ανθρώπου, η υγεία και μετά τα άλλα ούλα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του πρώτα, στους πιο κοντινούς του ανθρώπους και από εμάς, άνθρωποι του αθλητισμού. Εγώ απλώς εγνώρισα μπας τα θεωρία του ACP στο τελευταίο παιχνίδι από ΑΕΚ και ήρθαμε στην εκπομπή, δάμε και είπας ότι ο άνθρωπος φαίνεται χρυσό πλάσμα, φαίνεται πολύ καλός άνθρωπος. Τι να πούμε, τα συλληπιτήρια μας. Ο θάνατος είναι ξεχωριστή, με καλό, με άνθρωπο, με άνθρωπο που έχει προβλήματα, με άνθρωπο που κρατά λεφτά, με άνθρωπο που μου κρατά λεφτά. Η ουσία είναι ότι στο λίγο σε χρονικό διάστημα που γνωρίσαμε μέσω διασκέψεων περισσότερο και δηλώσεων του, έφκαλε μια εικόνα μιου προσιτού άνθρωπου, πράου άνθρωπου, καλοσυνάτου άνθρωπου, χαμογελαστού άνθρωπου. Εντάξει, ασυνδέθηκε με το μεγάλο όραμα του απολύτω το διόκτυο κήπεδο. Βέβαια, τον περνά σε δεύτερη μοίρα τώρα. Εννοείται. Η ουσία πλέον είναι πώς θα αντιμετωπίσει το κακό μαντάτο η οικογένεια, τα στενά του πρόσωπα, οι συγγενείς του, οι φίλοι, η αιωνία του, η μνήμη. Ένε προλάβαμε να τον ζήσουμε με την εμπλοκή του στο διόκτυο κήπεδο του ΑΠΟΕΛ. Η αιωνία του, η μνήμη. Σωστό. Όπως είπε και εσύ, περιμένουμε να αρχίσουμε την εκπομπή με τη διοργάνωση του γύρω. Θέλοντας και εμείς. Έτσι είναι η ζωή, την αγαπούμε. Απλά τούτο που μηνίσκει σε εμάς που μηνίσκουμε, διότι η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής, το που μηνίσκει είναι ότι να σοκαριζόμαστε κι εμείς με τούν τα γεγονότα ότι είμαστε σημερινοί και αυριανοί. Και καλή καρδιά και καλή είναι υγεία. Και τον που λες εσύ ρε Μαλέκο που είναι κάτι το σωστό, το σοφό, ότι ο άνθρωπος έρχεται για να φύγει. Ξέρεις πότε, και εσύ που το λες, και εγώ να το πω και οποιοςδήποτε άλλος, λέμε το όταν συμβεί ένα κακό. Ναι. Δηλαδή όταν είμαστε καλά, μας νοιάζει μας πώς να περάσουμε καλά. Σωστό. Νοιάζει μας αν θα βάλουμε λεφτά μέσα στην τσέπη μας, αν θα φάμε το καλύτερο φαγητό, αν θα πάμε στον καλύτερο τόπο για διακοπές. Είναι καλά τα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε ότι του όπως εσύ ότι ερχόμαστε για να φύγουμε, είμαστε όλοι προσωρινοί. Πολύ σωστό. Αν και εγώ θεωρώ ότι το αντιλαμβάνουμε σε καθημερινή βάση το που λέει. Ναι. Χρόνια τώρα. Χρόνια. Πάει παρακαλώ. Λοιπόν, τι έχουμε. Περνούμε ωραίες στιγμές με την έννοια ότι έχει ποδόσφαιρο. Κάθε δύο ώρες που δες τέσσερις και πάμε ρε φίλε, όσο θα μας ανοίξει. Με τους 45 βαθμούς Κελσίου να μένεις με το Euro, τα πράγματα. Θέλω να πλήξουμε, ναι. Θέλω να σε αυτονίσουμε. Κρίνω σκόπιμο πριν περάσουμε στα του Euro, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Επιβεβαιώθηκε μια παράκληση, ρε μάλλον. Για. Κάμε το συμβόλαιο το χάσει ημέρα. Πέρασε μια διαδικασία και πολλά φυσιολογικό, δηλαδή δικαιώτη κάθε ομάδα να επιλέξει κάποιους προπονητές, να δει, να ακούσει και μετά να αποφασίσει. Όμως θεωρώ και εγώ πριν να σας δώσω λόγο ότι τούτη η επιλογή που έγινε με τον ΟΚΑ στη θεωρία είναι σωστή. Και θέλω να πιστεύω και στην πράξη να αυξηθεί, γιατί μιλούμε για έναν άνθρωπο με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο μας. Θεωρώ ότι
στο λίγο χρονικό διάστημα που άσκησε τα δικαιώματα του προπονητή, ήμουν στην Ορθολέα στι εθνικέ ομάδε, έδειξε ότι κατέχει το αντικείμενο. Να πω και κάτι τελευταίο πριν σου δώσω λόγο, ότι ο Κάσα λαμβάνει την ανόρθωση κάτω από πολλά πολλά καλέ συνθήκε προπονητικέ. Και τι εννοώ, μην με παρεξηγήσει, γιατί δεν μιλώ για τα οικονομικά προβλήματα. Η ανόρθωση σήμερα, μετά τα στάδια που πέρασε με τα εμπόδια που παρουσιαστήκα, στον κόσμο έχει περάσει, έχει κυριαρχεί μάλλον η άποψη ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα καλή, να έχουμε μια καλή παρουσία στην νέα ποδοσφαιρική σεζόν και βλέπουμε. Δηλαδή, ο Κάσα λαμβάνει όρθωση είναι όχι κάτι που αφορεί την πίεση, είναι ότι πρέπει να πιω προάθλημα, πρέπει να πάω στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Και ούτε ίσως τούτον του κάνει καλό. Δεν θα διαφωνήσω, εντάξει. Δεν θα διαφωνήσω. Πρώτα να πω ότι εγώ ήμουν υπέρ του ΟΚΑ, όχι γιατί είμαστε κολλητοί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ξέρεις την άποψή μου ότι ανθρώποι πρωταθλητές, επαγγελματίες σαν παίχτες και επαγγελματίες προπονητές, θεωρώ πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στις ομάδες μας. Ακόμα και στις πρωταγωνιστικές. Έχουμε πολλά παραδείγματα που δεν το κάνουμε τούτο, πολλά παραδείγματα, και ελπίζω σιγά σιγά να βάλουμε νου, να βάλουμε μυαλό σε πολλούς τομείς. Αν δεν φέρεις τον κάνει τον κάθε ο κάτσο, να φέρεις ένα τον οποιοδήποτε από το εξωτερικό. Είδαμε πολλές ομάδες πόσα πληρώνουν και από ζημιώσεις κτλ. Και διούμε ευκαιρία στους δικούς μας. Συγχαρητήρια στην ανόρθωση, είναι κάτι το οποίο επιθυμούσα και εγώ είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Τώρα, αν θα δεχτεί ο κόσμος την ανόρθωση, πάνε να κάνουμε μια καλή πορεία και για καλόν το ΚΑ, ένα κομμάτι το οποίο μπορώ να το πω διαφωνία. Αλλά είσαι σίγουρος ότι στο μυαλό του ΟΚΑ και της ομάδας της Ανόρθωσης Ιησούλης είναι ότι πάμε να πρωταγωνιστήσουμε. Με όλα τα προβλήματα που έχει, τούτες είναι οι μεγάλες ομάδες. Και τούτο είναι το mentality του τον ανθρώπου. Θα δούμε. Ναι, έχεις δίκιο σε τον που λες ότι εγώ το είπα με την έννοια ότι είναι πολλά πιο εύκολο να πρωταγωνιστήσει κάποιος στον πάγκο μια μεγάλη ομάδα. Ή στο γήπεδο, δηλαδή είτε σε προπονητή είτε σε παίχτη, με το να μπει στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν χωρίς την τεράστια πίεση. Δηλαδή, είμαι σίγουρος 100% ότι ο Αναστασιάδης, ο Παδότσης, ο Αναστασιάδης, λέει ότι εγώ πρέπει να πρωταγωνιστήσω. Αλλά διαφορετικό που να πει ότι αρχίζω με στόχο να πιω το πρωτάθλημα και το γήπεδο, ή να πάω στην Ευρώπη και με πολλά αλλιώς νομίζω ότι μπαίνω να φτιάξω μια καλή ομάδα μέσα σε λογικά οικονομικά πλαίσια και να προσπαθήσω να διακριθώ. Του είναι πολλά πιο εύκολο να επιτευχθεί αυτό. Εν διαφωνώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι που... Εντάξει, το υποσυνείδω είναι διαφορετικό. Εγώ τον Τιμούρια ή τον Πάο. Με ούλα... Ειδικά την κακή πορεία της Εθνικής τα τελευταία δύο χρόνια. Όταν έλαβαν ότι μου στην ανόρθωση τη δεύτερη φορά, τρίτη δεν ήξερα. Πάλι είχαν τα ίδια προβλήματα, οικονομικά και τα λοιπά. Και έφυγε ότι μου που το δημοσιογραφική και είπε η ανόρθωση πάει για τίτλο. Ναι, αλλά την πρώτη φορά μου έλαβαν ότι μου, το 4, ναι. Η ανόρθωση ήταν περίπου στην ίδια φάση με σήμερα. Θυμούμε, ρε φίλε, ότι. Την πρώτη φορά το 4. Ναι, το 4 είπε, η ανόρθωση τότε είχε να διαχειριστεί τεράστια οικονομικά προβλήματα. Τότε που τσακωθήκαν και τα λοιπά. Όφεραν τότε του. Ναι, ήταν και μετά. Όχι, οι αστυνομίε ήταν ύστερα. Οι αστυνομίε ήταν το. Ποιο το προάθλημα, ρε φίλε. Η ανόρθωση το 8, όχι, ήταν μετά. Αλλά όχι, ασπάει όταν άρχισε το 4, είχε πάλι σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Νομίζω. Πριν και δυο μισθολογία, το παλιό και το νέο, κατάφεραν ο Κεσπάγια έτσι να φτιάξει την ομάδα με τον Κυκλάντζε, τον Φρούσον. Νικολάου, Παναγιώτου. Τον Μπεκιάη. Έκανε μια ομαδάρα ο Κεσπάγια και πιάσε το προάθλημα και λέει αν ούλοι ότι μπαίνει σαν outsider.
Θυμίζει μου το σκηνικό, βέβαια με διαφορετικέ ηθικέ στο ποδόσφαιρο μα τότε σε σχέση με το σήμερα. Αλλά είναι ένα γεγονό που ίσω να είναι θετικό για τον ΟΚΑ. Και είναι πόση σημασία για να κλείσω το κεφάλαιο ΟΚΑ είναι ότι η πρώτη αντίδραση μια τεράστια πλειοψηφία του κόσμου ήρθε είναι ότι ήταν το θετικά το γεγονό ότι η διοίκηση που είναι σήμερα στην όρθωση έδωσε τα ενία στον προπολίτη. Ξανά το. Ο κόσμο είναι στην όρθωση ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Η δουλειά του είναι να βοηθά όσο μπορεί να σπρώχνει την ομάδα όσο μπορεί και αγωνιστικά μέσα στο επίπεδο και εκτός όσο μπορεί και τα άλλα να τα αφήνουν σαν μέρος που πρέπει. Λάθη είναι να γίνουν. Έτσι. Παρακαλώ, λοιπόν, είστε ο φίλος μας. Να δευτείτε καλή επιτυχία του Κάτιος Ανόρθωσης και να πάμε στο γύρο μαλέ μου. Κόφιγοι, ναι. Κόφιγοι, ναι. Σταυρό, εγώ είμαι και λίγη διαφήμιση, ευχαριστούμε. Μα δεν μπορεί, ναι. Μα είναι πια στην Παρασκευή, ρε. Δεν μπορεί να είναι. Παρασκευή είναι ήταν, δεν μπορείς. Ναι. Δεν μπορείς. Άλλες ελιμμένες υποχρεώσεις. Άρεσε μου. Σιγά ρε μάλε. Σιγά και ο φίλος μας του. Σιγά και ο φίλος μας του Βαλεντίνου. Εξημίσαν και τα οφτά. Δεν και πήρες με απτερώσεις τίποτε για κάποια οφτό. Όχι ο καφές τώρα γινόμαστε ο φίλος μας ο Βαλεντίνος. Λοιπόν. Πρέπει να βάλουμε και δικά μπροστά με τον τοφτό. Φίλε, ας πω κάτι, σε παρέθεση έτσι να θυμίσουμε λίγο όπως ξεκινήσαμε. Εσάς είναι πολλοί κόσμοι, πιο παγιά θυμούμε, είχε ένα, δυο, τρεις έτσι τόπους που ξέραμε ότι είχαν κάνει αυτόν την πέπτη και καλός. Έγιωμαστε ο τόπος τώρα. Τώρα, έγιωμαστε ο τόπος και η πλήστη είναι πολλά ωραία φαίνα. Δεν το δοκιμάσαμε φέτος. Πιέσαι τώρα, Μάλικο, ξακόμα. Δεν είπε ακόμα να φάω ποντό. Είναι να βρεις, να με βρεις πάρε να πάεις. Μπορεί να ρωτήσω τώρα. Μα τώρα με το γύρο που παίζεις να πάεις πάλι. Πάω οτσίποτε, πάλι και διευθύνω πάτσα και πάνω, φίλων μου και πάνω στα λίποτα, στο καραβιά. Αλλά ο καλύτερος ever, έτσι θέλουμε να κάνουμε κανένα διαφήμιση. Εντάξει, είπα σας ότι γενικά εσάς αμερούλοι, ο ever καλύτερος, εδώ και ξέρω εγώ πόσα χρόνια, που ανή μόνο για το αυτόν 3-4 μήνες, είναι ο Κυριάκος. Άρα, μέσα στην παρουσία. Ναι. Είναι ο κορυφαίος. Μα το κάθε νύχτα. Ρε. Ναι, αλλά το 4 μήνες. Ναι, εντάξει, ναι, χρειάζεται να δουλέψει παραπάνω. Έριξε να μου χρειάζεται. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Στον προγραμμό δεν είναι δουλεύκο. Εγώ στο Ρος Παντίτος και στο Ρος Παντίτος. Όχι, φίλε, είναι με τσιγκάτο, δεν είναι εξωτερικό. Ρος Παντίτος είναι μεξικάνικα. Ως επίαμε σε σίγες χώρες, το καλύτερο μεξικάνικο κάνει το φίλο μου. Φίλε, με πάρεις, αν μου πεις 100 φορές να πάω να φάω μεξικάνικα, ούτε μπαίνω μέσα. Όχι, όχι, ωραίος πολλά. Δεν μπορεί να ρούς. Θασός. Θασός που είναι, τι είναι αυτή μου το λόγο. Λέμα, τρώχει μεξικάνικα, τη κινέζικα, τη γαπωνέζικα και όλα. Να μ' αγκρόλια και πάω. Παρακαλώ, άντε να μην έρχεψε τώρα. Ούλαγε, ούλαγε, μάτα. Για, εμπατσισμένη και προσούλικα, εμπατσισμένη και βοηθώ, δεν μπορώ. Ούλες, τι έτωνε και πάτε. Κάνει, τα κάνει, τα κάνει. Άξι ρε, για το φαΐν ο κόσμος θυσιάζει για πάντα. Θυσιάζει για πάντα, πράγματι. Είμαστε Κυπρέοι. Φίλε, εκτός κάποια στιγμή, θα τα κάνουμε και διαφήμιση, αλλά να πούμε. Επίαν το πρωί είχα ένα μνημόσυνο, πήγα και μετά πάω πιον καφέ. Πού καταλήξω να πήγαμε στο μόλ της Λακατάμιας. Για πού έχει και άκουσε, ξέρω. Φίλε, ας πούμε, πήγα η ώρα 10.30, 11. Ρε, η ώρα μια, δεν είχε τόπο να κάτσεις. Άτε ρε. Για να πάνε να φάεις, κράτησε σειρά. Okay. Και έλεγε σου, ας πούμε, ότι να μπεις σε 20 λεπτά αυτή το τραπεζάκι και το φάεις σου να έρθει σε μια ώρα. Μπορεί και πάεις. Αν ήμουν μόνος, δεν θα πει. Μπορεί και πάεις. Αν ήμουν μόνος, δεν θα πει. Εντάξει, όχι, τούτες οι γέροιμες υπηρεάζεις τα μόλ με τα air-condition, για να παίξουν τα μωρά και τα λοιπά, και όμως νου, εντάξει. Όμως και να σου. Λοιπόν, μάλλον μου. Φίλε, ας πω κάτι. Για να αλλάξω λίγο έτσι διάθεση. Ρε, η φράδα με ρε Μαλέκο, ωραία θυμώσεις, α. Έκαμε μου πρόλεψη για ο πρώτο παιχνίδι του Euro, Γερμανία, Σκωτία, έπαιδε μου χει. Πώς έφταρε. Συνήθως είπα σου, συνήθως, το πρώτο παιχνίδι. Στο παλιά. Μα πώς θα... Να σου πω κάτι άλλο για τούτο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ο καιρό που κάνουν όλοι του προφήτε, του καθηγητέ. Ναι. Εντάξει. Έχει ομάδε όπω το Γερμανία Σκωτία, διότι η Σκωτία στο... που παίξαμε τζιντάν και μέσα στον όμιλο μα ήταν καλή ομάδα. Ένα λέει καλή, είναι Κύπρο. Όχι, μου άλλου ήταν καλή. Αφού, και, αφού,
Αφού ήταν κάποια φάση, ξέρω εγώ, είχαμε 7 Οκτωβρίου. Έπαιζε μαζί μα, έπαιζε με η Νορβηγία. Δεν μπορεί να με δείξει. Η Νορβηγία είναι. Είναι τα λίρα, αφού είναι στο γύρο, δεν είναι. Α σου πω κάτι όμω. Δεν ξέρω, ξυπνάδα να πηγαίνει με σβήστε μηχανέ. Εγώ νομίζω αν γίνει ομάδα τη Σκωτία. Νομίζω αν γίνει ομάδα τη Σκωτία. Ναι, ήταν καλύτερη η Γερμανία, ναι, παίζει χώμη η Γερμανία, αλλά η Σκωτία θα αναζητάει με σβήστε μηχανέ. Δηλαδή, προτίμησε, διότι παίζουν οι ρόλο πόσα δεις το σύνολο των παιχνίδιων σου. Είναι σωστή, είναι σωστή, χαμένο παιχνίδι να χάσω. Παρά να σκότωθω με τη Γερμανία. Να δούμε με την Ελβετία, ρε φίλε, το πάνω παιχνίδι. Το θέλω. Κι είναι η ομάδα, η Ελβετία, είχα την πάντα στο μυαλό μου, επαράσυρες με προτές που βρεθήκαμε και έπαιξα το ισοπαλία, το μάσο με τους Σλοβένους. Ναι. Φίλε, είχα την πάντα στο μυαλό μου την ομάδα ότι είναι πολλά καλά. Και είναι και τους Δανούς, οι Δανείοι μου αρρωστασί, αλλά οι Ελβετοί, δηλαδή τώρα να παίξει ας πούμε Ελβετία, Σκωτία. Ναι. Ενίκησε η Ελβετία, προκρίθηκε. Ναι. Αρέσα μου δύο ομάδες, τούν τα πέντε, οξά, πόσα παιχνίδια. Παιχνίδια, παραπάνω, 7. 6-7 παιχνίδια που είδαμε. Μου έχουν αρέσει δύο ομάδες. Έρχομαι μου δαμε για να σου το πω. Η μία είναι η Ελβετία. Ναι, συμφωνούμε. Και να σου αναλύσω γιατί μου άρεσε. Και άλλη είναι η Ισπανία. Και άλλη είναι η Σερβία. Ψες με την Αγγλία. Όχι. Δεν μ' αφόβες κανείς Σερβία. Διαφωνώ. Φίλε, μα με την Αγγλία που δεύτερο εμίχρονο είναι εξαιρετικά που γίνεται. Αφού η Σερβία, ρε φίλε, και να σου δώσω λόγο, έχει εξαιρετικές μονάδες παιχτό, οι Σέρβοι, και από εδώ σφαίρα μπορώ να παίξω. Γιατί σ' άρεσε ανοιχτές. Όχι ρε, να μπω κάμαση. Να μπω κάμαση. Σωρά, δεν μείναν και έμπουες. Είδα. Μα και αν Αγγλία. Στην Αγγλία ανέψες. Το δεύτερο ημίχρονο. Μα για να μην έχει Αγγλία ανοιχτές, κάτι συμβαίνει. Το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο από το 45 μέχρι το 70 που τους επίεσε πρέσι μπροστά και δεν τους άφησε να κάνουν μπάσα, να κάνουν 10 μπαγιές με τα αριστερό του πορτάρι και έχουν την μάπα. Μα πώς ευκαιρίες κλασικά. Άκου με τελειώσω ρε φίλε. Να σου το αναλύσω. Τούν το 20 λεπτό δαμέ, 15 λεπτό, 20 λεπτό, 25 λεπτό, μου άρεσε εξαιρετικά. Έκαμε στο 70 μετά τη φάση για μένα που θεωρώ μπορεί και να ήταν λίγο ψηλοπέναρτη για μένα. Το Αγγλία Σερβία. Όχι ρε, μα βάζω τα πόθηκια κάτω, δεν τον έπιασε. Έκαμε του και το χέρι, έκαμε του και το πόη, τέλος πάντων. Όπως και να έχει. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, θεωρώ ότι έκαμε λάθος ο προπονητής. Ο. Southgate. Όχι, τη. Α, του Σερβία. Να σου πω, ο Παναγιώτη. Με τσιν την ομάδα, τσιν το 20 λεπτό, εβιάστηκε να κάνει λαϊκή. Ήταν να σου έλεγα ότι ο προπονητής του ήταν παίκτης καλός. Είναι ο Στέκοβιτς. Ναι, εβιάστηκε να κάνει λαϊκή. Δηλαδή, ο τσιν την ώρα θεωρούν ότι. Που στιγμή σε στιγμή μπορούσε να σοβαρίζει. Έγινε ένα καλό πριν το γιουρό. Ψήσαν το χειρότερο προπονητή του Ρωάνο. Πριν το γιουρό, είπαν ο Στίκοβι. Να πέσουν έξω. Ξέρω, φίλε, απλά ψέσαι. Θα ξαναδούμε τη Σερβία το επόμενο. Ναι. Εγώ είπα σου, μου άρεσε η Σερβία και η Ελβετία. Και η Ελβετία άρεσε μου, γιατί ξέρει στην Κύπρο, α σου κάνω έτσι έναν πόντο εδώ δαμέ. Τι το πράγμα δαμέ, δαμέ μέχρι δαμέ είναι 100 μέτρα, οκ. Okay? Εντάξει, το γήπεδο. Ισπανία, Γαλλία. Όντως είναι 100 μέτρο, είπε τώρα. Ναι, πάνω κάτω. 102. Σαν παραπάνω. Όχι, 101, 102. Κόμπιτα. Έχει πει με λίγο μικρό, μη τσάλα για πόντους. Λοιπόν. Sorry. 5 και 3, 8 και 2, 10. Και θα κορτάρεις 11. Εντάξει. Ο επιθετικός ρέφιλε. Που την άμυνα κάνουν το γήπεδο δαμέ 30 μέτρα, μάξιμο. Και παίζουν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ο επιθετικός που τον τελευταίο αμυντικό είναι 30 μέτρα και 25 κάποτε. Ο Σέντερφορ που το στόπερ τον τελευταίο. Εχθές η Ελβετία επήρε το και πιο κάτω και ήταν φοβερή οργάνωση που είχαν δαμέ η άμυνα με την επίθεση και παίζαν την ομάδα. Για τους Ελβετούς μιλάς. Για τους Ελβετούς. Ναι, ρε, εξαιρετική ομάδα. Εντάξει, πόσο πρέσι ήταν μέσα στον το γήπεδο. Ξέρεις η διαφορά μας με την Ευρώπη Γκέμπορ. Το γενικό.
Πολλοί μαχούνται με τα συστήματα, είναι καλός παίχτης εκείνος, είναι καλός ο παίχτης ο άλλος κτλ. Κτλ. Στην Ευρώπη παίζουν 30 μέτρα γήπεδο, το νέο version του ποδοσφαίρου. Στην Κύπρο παίζουμε 60. Το 60 σημαίνει έχει παραπάνω χώρο. Ναι. Εντάξει. Όσπου μειώνουμε και σε επίπεδο εθνικές ομάδες και αύριο μπορούμε να δούμε τα ευρωπαϊκά μας και έρθουμε σιγά σιγά και λιάνουμε, μάθουμε να παίζουμε στα 50 μέτρα γήπεδο, στα 40, στα 30, 30 θα πάμε ποτέ. 30 ψηλό επίπεδο ποτά που θέλουμε την τηλεόραση. Όσο πιο λίγο καταφέρουμε και παίζουμε στο γήπεδο όλη η ομάδα μας, τότε να έχουμε επιτυχίες. Τούτο είναι το πιο βασικό κομμάτι τώρα που πρέπει να μάθουμε. Εδώ που κάνει η Ελβετία τα 30 μέτρα. Σύνο που είδα είναι... Είναι ρίσκο όμως. Όταν το κάνει σωστά, είναι ρίσκο. Διότι χάνει στη μάπα τα μία, δεν έχει αρκιάξει. Okay. Άρα έψες οι Εγγλέζοι, παίζαμε με τους Σέρβους, έκαναν τα γέρημα. Ναι. Ναι. Ρώτησε κάποιο, δεν μ' άρεσε εγγύρω πάρα. Μ' άρεσε εγγύρω πάρα. Αλλά τούτο που σου είπα είναι βασικό. Αυτό το πράγμα είναι προπονητικό, προπονητική έμπνευση. Τι να πάθει με την καλύτερα. Καταλαβαίνετε τι λέγαμε προπονητή, ρε. Όχι, καταλάβουμε. Αφού σου είπα, εγώ είμαι δουλειά μου προπονητή. Τους λόγους. Ήταν η δουλειά σου. Είναι. Τους λόγους δεν τις συζητάς. Πάμε παρακάτω. Άμα μας δώσουν ευκαιρία, εντάξει, άμα δώσουν ευκαιρία με βοηθό, αναλυτή, όπως κάνουν τώρα με τις ομάδες, εντάξει, όλα τα πάντα, έλα να μιλήσουμε σε ένα χρόνο. Ως που έμπαν για την ομάδα, για την μας χορκά. Εντάξει, περιττώ να σου πω ότι είχα και πρόταση με μάχες το Σαββατοκυριακό. Που ποιο ρε, ναι. Αποκάλυψε μου τώρα. Ω, έφερος. Ήθελα να αποκαλύψω. Αφού λέει τα ούλα μαλέ ρε. Ναι ρε φίλε, πέτω ρε φίλε. Εάν πας δεν θέλει η ομάδα ρε. Είναι μόνο καμιά ομάδα τι... Όχι, είναι μια ομάδα που δεν είναι μητσές, που είναι τέτοιες κατηγορίες και τα λοιπά που θέλουν να... Όχι ρε, να πας τέτοιες κατηγορίες, μα έχω κάνει. Μείνε τα μεγάλη τσάρ. Τούτον του είπα. Τούτον του είπα. Έγινε ρε. Αν και πρώτα ξαναπροβλημάτισε. Μα ξαναπείες τέτοιες κατηγορίες, ναι. Σκέφτου το, ναι, πέρασαμε ρε φίλε. Όχι. Στο κέντρο, ευκήκαμε και κατηγορίες. Μετά τον κέντρο, αν είπες ξανά τέτοιες κατηγορίες, ως την τρίτη είναι πιες. Όχι, πιάμε στο δόη τρίτη και δεύτερη. Και πιτσιλιά, κυπερούν. Και απέ τρίτη, ναι. Απέ πιτσιλιάς. Δηλαδή, είναι το ανώτερο σου επίπεδο που δούλεψες προπονητικά τον Ολυμπιακό, δεύτερη κατηγορία. Και θόη, αυτό δεύτερη κατηγορία. Έχει και πήγε, έτσι δούλεψε. Και τρίφτε μόνοι. Όχι, ρε, έχουν πει, άμα αρχίσεις το πρώτο θέμα. Α, ναι, στο δεύτερο έφτα, είναι πρόγραμμα. Όχι, και όχι, ναι, εύκανα τους τρίτη κατηγορία. Μα το θόη που είναι πόνοι τώρα, ρε. Δεν τέταρτη μου. Να πεις μαζί να πάω. Πέρα μου την ομάδα σου. Πέρα μου την να σου πω, γιατί... Είναι η ομάδα η οποία έκοψε τους βαθμούς του θόη και έφτιαξε την κατηγορία. Μα καλά, να πάθει μου, ρε. Για καρθού. Αγαθού. Ναι. Μα αγαθού παίζει ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς. Ήταν ο Σοφίτης, 5-6 χρόνια. Δεν παίζει ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς στην Αγαθού. Έφυγε ο Σοφούλης. Και πού παίζει η Αγαθού. Και πάτω να σκεφτώ στην τρίτη. Πού παίζει η Αγαθού, ρε. Το γήπεδο της. Στο γέρι που παίζει. Όχι, το γήπεδο της παίζει στη Δευτερά στο Λεβέντιο. Ξέρεις που είναι η Αγαθού. Το κατεχόμενο. Ναι. Που ήταν και μεγάλο ζήμο και τα λοιπά. Ξέρεις που είναι, σε ποια επαρχία είναι. Όχι, να πει. Μην ξέρει, ρε. Επαρχία να μου χωστού. Επαρχία μου χωστού, ρε. Ναι. Φίλε, ο πρόεδρος τον οποίο γνωρίζω και όπως μου τα εξήγησε, θέλουν να είναι να ακούγεται το χωρκό του. Έχουν μια ομάδα συγχυρισμένη, είναι υγιής, λίγα λεφτά κτλ. Δεν θα πάει όμως, α. Άντε να το απαντήσω πρώτα, είπα το να απαντήσω εδώ. Θα απαντήσω μόνο και σου πρώτα. Θα σε βάλω τηλεφωνήσεις. Τι? Θα σε βάλω τηλεφωνήσεις. Α, τι είπε, ας ήσουν εμάς. Θέλω να σου πω κάτι που σε... Όχι, βάλει στην κλουσία, μπορεί να με θέλει ο άνθρωπος. Είπα το έκανα λάθος. Να σου πω κάτι που σε συγκόφκω που λέω στα κυπριακά. Λείπει σου πολύ γήπεδο, ρε. Αν δεν ήταν η μητσή που πάω... Άισον μητσούς. Μπαίνω γήπεδο. Αν δεν ήταν η μητσή να μπω γήπεδο, ρε, θα σου το ρίξω. Δεν αυτό το είναι. Το μόνο που χωρίς τα μπούτσια, τα φόρμα. Ναι, με συζητάτε. Και που δρώνει λίγο, και η Δευτέρα που ζούμε με παιδιά, το ξέρω, με συζητάτε. Φίλε, μας τούτε είναι η ζωή μας. Δύσκολα καταλαβούν. Όμως δεν μπορώ να σκεφτώ. Φίλε, δεν υποτιμώ, ας πούμε, την αγαθή. Δεν υποτιμείται καμιά ομάδα. Εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Γιατί αν πας στην αγαθή π.χ. είναι να χάσεις την ακαδημία σου. Ναι. Εντάξει. Να σου πω όμως το νέο βέσο. Εντάξει, το οποίο δεν θα το κάνω. Μπορώ να πω στις. Διότι έχει πολλούς
Έτσι που κάνουν που, αλλά αμέσως αρκεψαμε να κέψω με το σύνδεμο προπονητό. Αμέσως αρκέψω. Επειδή βγήκαμε σε αναφορά για τον Μάριο Λιλία, ρε φίλε, είναι καλά έτσι να μου πεις, όλο ήτος είναι στην Κύπρο, ένα αρχίσει προπόνηση, προετοιμασία, νημονία σε λίγες μέρες. Η λογική, ναι, η λογική λέει ότι ο Λοΐζος είναι να πάει να αρχίσει προετοιμασία με νημονία. Να βάλει την πίεση του μάνατζερ του μεγατούτα του να μπορέσει να πάει στο εξωτερικό να παίξει με το όνειρο κάθε Κυπρέου. Ότσαμε, ξεκινάς την προετοιμασία σου, φόβους στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και στην Ευρώπη, στην ομάδα σου. Στην Ομόνια. Στην Ομόνια και ανέστη ήρθε. Του χρόνου που τελειώνει ο συμβόλαιος σου, αλλάσουν όλα τα δεδομένα. Ναι. Τελεία. Το ίδιο και ο Μάριος. Φόβους στην ομάδα σου, εσύ είσαι σε υπάφους. Τώρα, πριν η Ομόνια ζωτά από έρθει. Να έρθει όσο. Έσαι διαγωγούς γιατί οι άλλοι τσιγκουνεύκονται, κάνε υπομονή να λήξει ο συμβόλαιος. Κάτω. Ναι. Για ο Λοΐζομι νομίζω ότι είναι το πεντάμινο που πήγαινε στην Ολλανδία να τον, και το γεγονός ότι έμεινε και κάτω. Στην Ολλανδία, να τον επηρεάσεις θετικά ή αρνητικά. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Καλό. Εξαρτάται από τον ίδιο, ναι. Φυσικά. Επειδή νέα πράγματα, κάτι που ήθελε να παραδεί, επειδή κάθε από τον εγκαλό όταν πιάνει έτσι εμπειρίες, που για μένα εκεί είναι θέμα νοοτροπίας και πώς σκέφτεσαι σωστά για να παίξει, για να παίξει πώς θα θυμούμε. Πιο παγιά, δεν είχε πάει ο Χαραμπή στην Μπόχου. Στη Γερμανία, όπου Γερμανία. Νομίζω ότι πάει στην Carl Zeiss η ένα Γερμανία. Μάλιστα, εμπειρίες, ο Στάθης. Ναι, πιέστη ο... Πόχου που ήταν, στην Πόχου, ύστερα ήρθαν και έκαναν τα συμβόλια τους. Ο Κάδη πιέθελ τα Βίγκο. Και ήρθαν και έκαναν τα συμβόλια, ήρθαν τα συμβόλια τους. Έκαναν άλλα συμβόλια καλά. Έκαναν καλά συμβόλια, έφτασαν τα συμβόλια, τούτοι που σου αναφέρα τώρα. Όπως ο Γύρος ο Πελός, ο φίλος μου Μακρύς, που όπως το τώρα, είχαν Μακρύ, που ήταν στην Λάρισα. Α, εμάς συγκρινούμε το... Τώρα! Εμάς παρεξηγούμε ο Μακρύς τώρα της ΑΕΛ. Ο Αντώνης ο Μακρύς έκαμε τα ούλα, δεν τέτοια πέντος. Δηλαδή αν έκαμε ούλοι κάνουμε πέντος. Αλλά πριν 20 χρόνια. Μας είναι ωραία ιστορία μου, ξέρεις την ιστορία μου εδώ. Είναι ένα γεμμένο. Όχι, να μου αφού είμαι φίλος μου ένας τρελάρας. Ένας τρελάρας. Δηλαδή πάντα του ήταν... Ρε Λάρισα, Θεός. Έφυγαν την πάνω που έχει δεύτερη γωγιά στην Λάρισα, εντάξει. Και, αλλά είναι ένας παιδός, το λίγο. Και έθελα αυτό και να την πω ένα όρι. Στην Λάρισα. Ναι. Και άκου την ιστορία που μου είπα, δεν νομίζω να ψέματα, εντάξει, γιατί... Έφυγα στο βάδι, αν είναι ιστορία, δεν μου είπες. Όμπου λάω ρε, ευκαι λεπτά είπα έτσι. Έφυγε, μόνο από την ιστορία, δεν την πήδε ρε. Είναι ωραία. Έφυγε η Λάρισα στην πρώτη κατηγορία, εντάξει, και πήγαινε με τον μάνατζερ του να συζητήσω για να μείνει, θέλω να τον να μείνει. Ήταν στη δεύτερη και αυτή την πρώτη. Και πρώτη στην Λάρισα. Θα το θεώνει στην Λάρισα. Και έκανε να του κάνω συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Έδινε το η Λάρισα. Και πήγαινε με τον μάνατζερ του, εντάξει, την Αλήνα να κοράσου. Αντώνης Μακρύς που ήταν. Την νύχτα που πήγασε, πήγαινε με την προηγούμενη, πήγαινε με ζόκι. Α, πεντόλια σου. Δεν πέντε, εσύ πήγαινε το ζόκι σου πελός. Δίκιο να πάει μπουζούκια ρε φίλε. Επειδή να σου πω δεν πω έκαμε. Τα μπουζούκια. Και εμείς πάμε, πιέναμε το Σαββακυριακό, πιέναμε το Αμαϊκάνα το πράσινο. Εντάξει. Επειδή μπουζούκια. Ως το πρωί. Επειδή αν τη μέρα το πρωί είχα ραντεβού. Να πάει να υπογράψεις. Λέγανε πάει υπογράψεις. Και πήγε και πάμε τα συμφωνία. Και τόσο που το μεθύσει του. Και από το κακό του διότι αν πες τα μπουζούκια ως ώρα 8 πρωί. Εντάξει. Ναι. Εβάμε το να υπογράψει. Και την ώρα που έκαμε έτσι να υπογράψει. Πέσαν που τα μαγιά του. Πού τα γαρή πάντα. Πού τα μπουζούκια. Πού τα μπουζούκια. Ήταν πολλά καλά. Υπογράψε όμως. Ναι. Πέντλαρες έκαμε εξεφυγέ και γι' αυτό δεν έπαιξε. Εμάλεμα έπαιξε μαζί μες την Ομονία. Ήταν μωρό. Ήταν μωρό το πρόβλημα. Μα νομίζω ήταν ένας ταχύς, ακραίος επιθετικός. Ναι, ναι, ακραίος επιθετικός. Με ταχύς και τη τεχνική. Χάθηκε εντάξει. Ναι, για ούτω να έκανα... Είσαι στην Κύπρο, ενώ βλέπεις τώρα, είδες τώρα Μαλεκό. Κατά καιρούς κουβέντες που ακούω, είναι τον Πολαθό. Παρακαλώ, παρέθεση, για τον φίλο μας τον... Τον Μακρύ. Άλλο. Τώρα πια είναι που τον Λοΐζον και που τον... Δώσ' τον Μακρύ. Ρε φίλε, έτσι. Φίλε, θέλω να σου πω κάτι. This is podcast. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Λόγω του ότι ήσουν ένθερμος υποστηρικτής της παραμονής ο Κάστην Αόρθωση.
Άρα ξαναπάνε σε... Ναι, ήθελα να σε ρόμπρι και πήρατε με αλλού. Ναι. Εάν ήσουν τώρα ο Κάς μες στην ομάδα, πώς θα έφτιαχνες την ομάδα του τώρα. Τι εννοώ, ας πω. Ας πω το πώς εννοώ, ότι αν όρθες ρε φίλε, νομίζω οι ξένοι της όλοι εκτός που ένα, φύγε. Θα πάει στο καλό, δεν θα σπορτούς. Ναι, και... Θα έκανα ένα... μια βάση Κυπρίων ποδοσφαιριστών, ταλέντων και νυν παίχτες καλοί που έχει. Εντάξει. Και συμπλήρωνα με 4-5 ποιοτικούς καλούς ξένους. Ναι, έμιση μισή. Πάρ' το 50-50, πάρ' το 60-40. Εντάξει. Σίγουρα το team το οποίο είμαι σίγουρος να διαμορφώσει όπως πρέπει να διαμορφώσει. Το team, το προνοητικό. Το προνοητικό. Και να κάνει μια ομάδα και να βγει να δηλώσει παρόλα τα προβλήματα να δείξει για μένα θέλω να δείξει πυγμή και αρχίδια. Θέλω, είμαι στην όρθωση, η όρθωση είναι η ομάδα που χτυπά τίτλους, θέλω να πάω Ευρώπη, θέλω να πιάω τίτλο, με όλα τα προβλήματα σας υπόσχομαι ότι θα το προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να μην κρυφτεί και να δω ένα, όπως έρχονται κάποιοι ξένοι ή κάποιοι προμηθευτικοί που σας ακούω που κάθονται στη δημοσιογραφική, είναι σοβαροί. Παρόλα τα προβλήματα της ομάδας, υπόσχομαι ότι μέσα από δουλειά και μέσα από πειθαρχία θα προσπαθήσουμε παρόλα τα προβλήματα να κάνουμε μια ομάδα να... Ούτως ώστε να λύσω να τα πω έτσι, να λύσω από κακοίτες, εγώ είπα σ' αυτό. Ενώ ο παίκτης, ο πρωταγωνιστής, ο πρωταθλητής θα πει, είναι παρόλα τα προβλήματα, εγώ θέλω τον τίτλο, θα το προσπαθήσω. Εσύ έτσι σαν ποδοσφαίρες της πάντα. Εμάς είναι τυχερός εσύ, ρε, πήγαινε σε μεγάλες ομάδες. Ναι, ρε, όταν πήγα στην ΑΕΛ, η ΑΕΛ ήταν... Ήταν μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα. Όμως τίτλος έμεσο. Έχει και ο τρεις, πρόβλημα. Είναι μετά, σύγχρονη εποχή, έναν πρόβλημα, είχε κύπελλο όμως. Αλλά στην παλιά εποχή, πότε ζήσαμε εμείς, είχε πρόβλημα. Ήταν δεύτερη κατηγορία. Μια φορά είπε δεύτερη κατηγορία. Όταν πήγα εγώ τα τελευταία 10 χρόνια, ρε φίλε, η ΑΕΛ ήταν η Αγγλιτώση και ήταν μες στη μέση. Και όταν πήγα, θέλουμε το πρόβλημα, είπα. Έπαιξε το μόσιο μου από Ελ, Ομόνια, αν έπαιξε τα Απόλλωνα. Τι αφωνώ, ρε φίλε, αλλά λέω σου το πώ αντέδρασα. Εσύ είσαι πάντα έτσι, έτσι τίποτα, ναι. Αν δεν τα καταφέρω, ρε φίλε, ο πρόσωπο που θέλει να διευθύνει είναι ο Μαλακό. Ή ο κάθε πρωταγωνιστή. Ο Κά πρέπει αυτή να το δηλώσει, φίλε μου, δεν τα καταφέρω. Και ο κόσμο και η διοίκηση α κρίνει μέσα από την απόδοση του, μέσα από το τι έκαμε με τα δεδομένα που είχαμε. Αν είναι πετυχημένο ή όχι. Άξε να μιλήσει ο άνθρωπο την Τρίτη το πρωί, να δούμε να μπορεί να πει. Ρε μάλε, εσύ τι άλλο να πει, γιατί θέλω να σου φέρω, να σου θυμίσω κάτι. Ρε. Κάτι που δεν τα έφτιαξε. Τώρα πέρα τα ωραία από κάπνε. Ρε, ρε ήβρα έναν άνθρωπο, φίλο σου, ναι. Και είπε μου ότι ήταν εκείνο που σου έκαμε την προσωπική σου φίλη στο σελίδα. Ο Ζήτη. Ο Ζήτη. Πού ήρθε το Ζήτη. Ήβρα τον ρε φίλε. Δέχει που τότε νόφ. Ήβρα τον τυχαία ρε φίλε. Το λοιπόν και πάρε σε δείγμα του φίλου μου του Μάλε. Τσάκος. Ναι. Δεν μας πότε έκαμε. Πότε έκαμε. Ήμουν ο πρώτος που έκαμε στο σελίδα. Μα νομίζω κάλεσε μας πήγαμε στο Χίλτον νομίζω. Μα τώρα μιλάτε πριν 20 χρόνια. Αντά 20. Πόσο χρόνια. Πού ήσουν το επόμενο στο Ιλιάμπο. Έλα, Μόνια, πού ήσουν. Μόνια. Μόνια. Όχι. Άγγελο. Ήταν μόλις η πιάστα που έλεγα, από λίστα ο Ζήτης. Έκαμε στην ιστοσελίδα του ότι... Εκτός χιλιάδες. Εκτός που είσαι κάπου για μένα. Είναι τέστος σελίδα δε. Πήρε, ξέρεις ότι... Ο Μαλέκκος. Να μας πω πολλά προχωρημένο. Ποδοσφαιρικά είναι προχωρημένο. Για το 2001 δεν ασχολούμαστε ακόμα με το ίντερνετ εμείς. Μα γι' αυτό δεν με καταλάβω. Όπως όλοι. Τι ιστοσελίδα. Και να σου πω το έργο για να το πέρκει μας καταλάβουν κι εμάς. Η απόδειξη μας, αν και έχω τους προβληματισμούς μου, είναι ο Φιδίας. Δηλαδή. Είναι ο μόνος που ασχολήθηκε επαγγελματικά με τούτο έρημο το διαδίκτυο.
επαγγελματικά πλήρω. Ναι, αλλά εσύ ρε φίλε, ασχολείται με το διαδίκτυο. Τουλάχιστον ξέρω αν ήξερε που διαδίκτυο τότε. Πριν. Προσπαθούσα να μάθουμε πριν 20 χρόνια, το κιόσικε. Καλώ ήρθατε, δεν ήθελα να κάνω ιστοσελίδια. Δηλαδή, να βάλω του κόσμου. Τι κάνω. Ποιε ομάδε έπαιξα. Φίλε, πριν 23 χρόνια. Εγώ θυμάμαι πριν 23 χρόνια, το 2000-2001, ακόμα οι φωτογραφίε που βάλαμε στι εφημερίδε ήταν τυπωμένε. Τώρα κάνει ότι είμαι τόσο πολύ αποχωρημένο. Και ξεκινήσαμε δηλαδή, νομίζω το 1, να κατεβάζουμε φωτογραφίε από διαδίκτυο. Και γράφαμε μπα στην κολούα, κίνηση 1, κίνηση 2, κίνηση 3, για να μάθουμε. Εσύ πώ είχαμε τότε προσωπική. Είχα μου πει, είχα γνωριστεί με τον τυχαία, με τον φίλο μα τον Ζήτη. Και έπαιζε κουέντα ότι η δουλειά του είναι η τεχνολογία τώρα, με τον τα σελίδε και τα λοιπά. Κάτι είναι προφορική, ρε. Ναι. Και μου την είχε κάνει τότε επαγγελματική. Μα πόσο να μαθαίνει σε ριαζά, πώ θα ναι, πόσο μα έχω πάρα πάνω και βλέπει, α πούμε, τα στατιστικά μου. Πόσα κουλέβαλα, πόσα κάμα, πόσα έφτιασα από το ποιο. Αν λοιπόν τώρα με σα φτιάχνει, ο ξανά φτιάχνει. Ούτε θυμούμε που ήταν που κάμε. Να θυμούμε. Να θυμούμε. Τα ύστερα κάμα άλλη σελίδα. Ο ημοζήτη. Εσύ ξέρει, και εμένα μέσα ξανά ξέρει. Δεν ξέρω, είναι μαθηματικά. Εγώ παρεμβαίνω. Μια μπορούν την παιδιά να έχουμε. Ναι, ρε, εντάξει, αλλά δεν είχαμε κινητά που να μπαίνουμε μέσα. Εγώ τώρα μπορεί να κάτσω αυτό που θέλει να σου κάνω τον καλύτερο. Αλλά ξέρουμε πέντε πράγματα. Και μετά το 2001 και μπαίνουμε κινητό μέσα στο Ιντερνετ. Μου προχωρημένο λέω. Και μπορούν την τούτη είχα. Αλλά τόσο μου έσπασαν τα νεφρά μου, είναι παρέντηση. Και σελίδα malekosi.com την οποία πλήρωνα. Malekos Kostas. Ναι, την οποία πλήρωνα που είναι Αμερική που κάνω τη σελίδα. Και είχα όλα τα σεμινάρια, τα διπλώματα που αιτία. Μπορώ να ανοίξω τη σελίδα τώρα. Αφού σταμάτησα. Σταμάτησα, δεν είμαι παρέσα πιο νωρά. Δεν είμαι σίγουρα, αφού ασχολείται κανένα. Και δεν υπάρχει. Αλλά θύμισε μου την κουβέντα. Φίλε, οι μητσί τώρα, οι προμονητές είναι οι παίχτες. Μάλιστα, είπε μου να σου πω, είπε μου να σου πω ότι είσαι λεβέντης. Ναι. Αρέσει και μωρέ, άμα να ακούω... Είναι όλη μέρα να μας κατηγορούν. Είναι τόσο πολύ φορά. Τέλος πάντων. Είναι ένα κομμάτι τούτο, ρε φίλε. Είπα σου εγώ φιδία, όμως που ασχολείγεν και πια 20% και παραμείνω. Εσύ νομίζω που τα μέσα και δείξε πως και ροφίδια σε ψήφο. Ρε φίλε, ένα λόγος, αλλά εγώ νομίζω να μόνο τούτο. Ρε μα, εσύ καλά. Πολλά καλά. Έναν 80% της... Όχι. Να μωρέ, άμα και είναι 90. Αν μου πεις 30% να δεχτώ. Γιατί ποιος, μωρέ πάρε σε καλά. Ρε μα τώρα περιπέζεις με ότι μου τα μέσα και ξέρω. Πώς δεν είναι καλά. Αφού όχι ξέρω εγώ πόσους φόλους εκατομμύρια και πιεράνετε μου το αδούσα. Ναι ρε συμβερνή. Επάθω νόμα. Εξάρεσαι το φιλιάνεση. Έξερα το. Πού είναι ξέρω. Έξερα το. Έχει λόγο αυτό ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρεις γιατί μπορεί να ξέρεις τι λίγο είναι. Ναι. Άλλο. Εγώ έξερα από την ιστορία του φιδία που έκαμε τον πεθαμένο 7 μέρες έναν πεθαμένο μέσα σε ένα χωράφι στο Μένικο. Είπα την ιστορία πριν 2 χρόνια. Είπα θα στείλε Χριστό δαμέ. Ο φιδίας. Ναι. Εγώ δεν ξέρω τι πέντε του κόσμου. Δεν μπορώ να πω. Μέσα στα πολλά που κάνουν τα ακραία έπιεσε ένα χωράφι στο Μένικο. Έκαμε έναν πρόχειρο τάφο να πούμε. Ότι ήταν μια εβδομάδα. Απλά επικοινωνούσαν μαζί του οι δικοί του, ρε φίλε, αν είναι καλά. Τι από τα challenge που κάνουν, ρε. Δεν μπορεί. Δεν ήξερα, ρε, δεν ήξερα. Έσαι ότι είμαι στο YouTube. Ω, μπελός. Έκαμε έτσι πράγμα. Ναι, μα το ξέρετε, ρε. Κέβαστο, δεν πάμε, κέβαστο. Η ιδέα μου, να σου πω μια συμβουλή. Διότι έχεις μια αλφαπεντάρα. Εν καλή πελάρα, ρε φίλε. Μα να πάει να χαρτίς. Εντάξει. Πρόσεχε να μην κάτσεις φυλακή και πας στις Βρυξέλλες. Βοήθησα τον κόσμο όπως του έδειξες του κόσμου να είσαι λαϊκός και τα λοιπά. Βοήθησα όσο μπορείς τσίνοι που έχουν προβληματικά προβλήματα. Κι άεις τις πελάρες κάνει. Ας σου πω κάτι επειδή... Ρε μου ρε, τι που δεν έφκανα ρε. Ας σου πω κάτι που έστειμω, ένα τον το μωρό, γιατί είμαι μωρόν τώρα ακούστε εγώ 4 χρονό. Δεν μπορώ κοντά μου. Τα επόμενα του βήματα που έκανα μετά την εκλογή είναι το ρολό σωστά. Ναι. Λέω, ακούω σου πω κάτι. Επίεν τον το παιδί και είπε ότι εγώ θα πάω να μάθω. Δεν ξέρω τίποτε είπε. Σωστό. Και πήγαινε και βρε τον... Πράγμα το οποίο είναι ρίσκο. Ήβρε τον Ευρωβουλευτή τον έναν τον Φουρλάν, ήβρε τον βουλευτή τον άλλον τον Μαυρίδη, γιατί τους Ευρωβουλευτές τους παλιούς. Μίτσι μαζί του να μάθουν. Τους παλιούς. Και πίσω είναι η δουλειά τους κύριους τους παλιούς να μάθουν. Ναι, και να μάθει και από τους νέους. Εγώ είδα τώρα, φίλε, δηλαδή είναι ένα καλό πράγμα. Ότι εγώ δεν ξέρω τίποτε. Να μάθω. Εσύ άλλος που λένε, ξέρω τα ούλα, δεν ξέρω τίποτε. Σημαντικό. Με το ένα είναι σωστό, με το άλλο.
Φίλε, τώρα μην ξέρεις τι μπορεί να πάει. Καλά, ρε, αφού είπε την αλήθεια, ρε Μαλέκο. Ξέρει ο Φιδίας να μπουν οι Ευρωβουλή. Ναι, ο κόσμος είπε την αλήθεια και αυτόν το αρέσει. Ναι. Γι' αυτόν και ευκεί. Αλλά απλά εγώ διαφώνησα μαζί σου ότι από τα μέσα και ο Ιωσήφ που ευκεί. Ήταν αν όχημα προβολή σίγουρα. Όχι όχημα. Ήταν ποντό πόρτσε καλέ. Εγώ νομίζω ότι η προσωπική επαφή που έκαμε ο μέσω του Φιδίας. Όχι, έκαμε και προσωπική επαφή. Ρε. Έκαμε ρε φίλε, μπαζούν και μπαζούν και μπορεί να πάει παντού. Αλλά μέσω του διαδικτύου με τις προσωπικές επαφές έπισε τον κόμμα. Ήταν η τεχνολογία. Και σου συστήνω και τους παίκτες τους πιο μικρούς. Και τους πιο μεγάλους. Και τους προπονητές. Τούν το κομμάτι. Εντάξει, διότι οι προπονητές πλέον είμαστε 12 ώρες την ημέρα μπας στο κομπιούτερ. Και τις προπονήσεις και τα λοιπά για το έναν και το άλλον. Είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται ένας επαγγελματίας που είναι η δουλειά του να τα ελέγχει. Τέλος πάντων, να δούμε. Και έρχομαι στο όμορφο δαμέ το δικό μας. Πόσες φορές να σας το πω, που δεν με καταλάβετε. Τι είναι το κουίς που κάνουμε δαμέ. Το κουίς. Ναι. Που βάλεις τα πρώτα που είχαμε τον Μακαβάντζα με. Έχουμε άλλο Μακαβάντα, έχουν χίλια χρόνια να κάνουμε ένα Μακαβάν πάντες 100.000. Βράμε καφέραμε τα τούτα μας προχτές να τα βάλουμε έτσι να μας ακούν. Αφού τούτα είναι. Καλά, ρε, πάντα αρχίζεις με δυσκολία και προχωράς, ρε. Αλλά εσύ θέλεις τα ούλα μόνο μιας. Ρε, σας πω, για να δικαιώνουμε. Θα πιένουμε, αφού μας θέλει ο κόσμος, θα είμαι μαζί σου όσπου πάμε, όσπου μας θέλει ο κόσμος. Εντάξει. Κοινό που θέλω εγώ και θα το κάνω, είτε μαζί σου είτε όχι. Εντάξει. Τι εννοείς είτε μαζί μου. Είτε μαζί σου είτε όχι. Θα κάνω το καλύτερο podcast με στούτιο, με τα λοιπά, με τα λοιπά, να θυμάσαι τον Μπουσόρ. Εντάξει. Που θα είναι το κορυφαίο. Πού είναι το κορυφαίο. Όχι, θα κάνω podcast. Ρε. Μαζί σου ή μίλιο σου. Και με ποιο άλλο να κάνεις. Εχμή ρε φίλε το πράγμα. Θέλω ρε φίλε, τούτο πράγμα που κάνουμε αφού το αρέσει και ο κόσμος. Κάνουμε ένα κατοκούπι ρε. Ο κατοκούπις, ο άλλος τούτος. Να περάσουν από τούτο. Φίλε, να σου πω κάτι. Να περάσουν όλοι πρώτα που από τούτο. Ιντερβιού. Πρώτα από σένα. Όχι, αφού εγώ σας πέρα. Ας σου πω, ας σου πω κάτι. Θα σου πω ρε, επειδή σε λέμε την πρόκληση. Ακούμε. Θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στην Κύπρο να σε δω να κάνεις podcast με άλλο. Τώρα άλλο, μαζί σου ρε. Φίλε, αφού επειδή είπες ότι μαζί σου είναι με άλλο. Ναι, με άλλο δεν είναι μόνος μου. Α, μόνος σου. Είναι μόνο άλλο. Θέλω να έρθεις μαζί μου, διότι να σε τραβήσω μαζί μου. Θα κάνουμε το καλύτερο podcast που υπάρχει στην Κύπρο και όχι μόνο. Ρε, μα αρέσκεις ρε. Αρέσκει, γιατί δεν μ' αρέσκει. Με πηγαίνω με τον κόσμο. Εμάς που μας αρέσκει. Η απόδειξη ποιο μου είναι, ρε. Ποιο μου είναι, δεν πέσεις το μολέκτες. Ένα λεπτό, περίμενε. Αφκάλω σε γραμμή το να το μάθω και ένα τηλεφώνο τώρα. Φίλε, θέλει να αυκεί στον αέρα, κάνουμε εκπομή με τον Μαλέκο, τώρα σε ευκαλώ. Να μας πελάει τους άνθρωπους. Ο καλύτερος που θέλεις να γίνεις είναι Κύπρος, να ακουστείς τώρα. Όχι, θα το κρίσε μόνο. Τώρα πιάνει μας η κάμερα. Ας σε βάλω ανοιχτή ακόμα σε να ακουστεί φωνή σου, ξαπέσαι σε βάλω. Γιατί δεν καταλάβω. Πολλά φιλιά και σε λεβέντες, μάλε μου. I love you. Αν και ψήρω κατάλαβα, ένα σε πιο τηλέφωνο μετά. Εντάξει, να πω μετά. Για ποια γενέθλια σου προσφατά, φιλούλη μου. Χατζηρουγκάς. Όχι. Αλλού. Ποιος είναι πόντος ο φίλος. Εντάξει, φίλο μας. Να μου πεις. Ύστερα. Να λιώσουμε. Να μου πεις. Ποιος είναι πόντος. Άντε πάλι. Ρε μάλε. Ας γουείς. Άκουμε. Την άλλη, όχι ρε, δεν θα τον έβρισκε. Την άλλη εβδομάδα δεν θα κάνω podcast. Είναι η Δευτέρα του Αγγλινού. Του κόσμου, δεν έβρισκε. Ναι, όχι. Και σου λέω, την νάρτιζα με την Τρίτη, να μπεις μέσα στη μόνος σου να κάνεις εκπομπή. Να κάνω! Να δοκιμάσεις το! Εσύ που είναι εσύ. Αφού πρέπει να κάνεις μόνος σου να... Δεν μπορεί κατακλείσμα, ρε, να πάει να κόνεις τη θάλασσα, ο κόσμος να είναι μαζί ρε. Κοίταξα σου για να προετοιμάσω τον κόσμο. Πώς έχω σήμερα 17, 24 δεν θα κάνουμε. Και θα κάνουμε μάλλον την τελευταία μας. Γιατί δεν το κάνουμε στην Τρίτη. Όχι, δεν θα κάνουμε την Τρίτη. Θα κάνουμε την τελευταία μας 1η του Ιούλη, αν δέχεσαι εσύ, γιατί είσαι εσύ μαστρός. 1η του Ιούλη θα κάνουμε την τελευταία μας, διότι πρέπει να ξεκουραστούμε και λίγο, ρε φίλε. Φίλε, θέλει να συνεχίσουμε και Ιούλη και Αύγουστο, θέλεις. Μας πει ο κόσμος κάποιοι, εντάξει, διότι αφού
Προετοιμασίες ήδη ξέρει, το πολύ ξέρει. Ναι, πάνε να μιλώ για προετοιμασία, ρε φίλε. Όχι, είναι και προετοιμασία, να κάνουμε εργομετρικά. Και... ένα, σα ζούμε τον κόμμα. Με φάση, ένα του λαλούμε κανέναν που είναι το ανέκδοτο, ένα του λαλούμε τι συμβαίνει στι τουέ, τι αλλαξοβολίε που κάνουν δεξιά-αριστερά, θα του λαλούμε για το Euro, θα του λαλούμε για πολλή, για πολλά. Όχι, διαφορώ. Περίμενε. Περίμενε. Για να κάνουμε ξανά εκπομπή, όμω πρέπει να βρει και κανένα αθιό ανέκδοτο να λύδρε, φίλε. Εντάξει, την άλλη φορά θα σου πω. Να πει σήμερα, θα θέλει. Ω, είπαμε τώρα. Να μου είπε για το μακρύ, να μου είπε. Ναι, πέμε ήταν που θέλεις να προβλέψουμε. Μπόψε εγώ μου να παίξει. Έλα. Του λέει πια με άλλο τηλεφόν. Περίμενε, περίμενε. Να μπορώ να πω για την προνοστικά. Ναι, ρε. Να μπορώ να πει. Πόψε, ρε. Α, ιστορία, μπορεί να πει. Ποιο ξεκινάει να ρωτήσει. Αφού είπε η Γερμανία. Να πω με ποιον ξέρει η Γερμανία. Σκοτία, αρχίζει και πέντε ένα. Τούμπρε, έχει να λαλείς και να κατηγοράς ό,τι θέλει. Φίλε, αγώ σου κάτι. Ένα παιχνίδι με. Ευχαριστώ. Σωτά. Μα είπα σου νομίζω εδώ. Περίμενε. Ώσπου να έρθουμε. Θωρώ λίγο να δυσκολευτεί η Γαλλία. Γιατί αρέσει και μου η Αυστρία, και είπα σου ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι. Αυτό κάτι. Άμα Αυστρία-Γαλλία πρέπει να δυσκολευτεί η Γαλλία, μπορεί να γίνει ένα 4. Είδαμε. Ρε, το μάτς που θέλω να δω πολλά, παρόλο που είναι την Τρίτη, η ώρα 7, Τουρκία-Γεωργία. Γιατί θέλει να δυσκολευτεί. Να δω τότε οι ομάδε δεν θα πιάνει στο Γεωργία. Η Γεωργία είναι αμενή με την Ελλάδα. Αλλά τούν την Τουρκία θέλω να τη δω εγώ πολλά. Λέουν ότι εγώ έχει... Έχει παίκτες καλούς, αλλά άνοιξε το μάνος. Φίλε μου, εγώ θα έρθει το αύριο είναι η Τουρκία. Ναι, αύριο είναι η ώρα 10 η νύχτα. Αν είσαι αθιασερός, έλα με σπίτι μου. Να φέρεις και καμιά μπύρα να... Γιατί είπαμε μπουτζίνα στην Κερίνια να φάνε το ψαρού. Όχι ρε μπόρε. Γιατί είπες. Πορτογαλία. Γιατί να μου κάνεις και εσύ τον πατριωτισμό. Όχι ρε μπόρε. Γιατί θέλω να ζουν ότι χρόνια. Χρόνια την κατηγορούν τον Μαλέκο. 300 φορές ρε φίλε. 300 φορές και φάγε ήπια. Όχι αμή όμως. Όχι αμή. Είναι σωστό. Ξέρουμε το τι γίνει και τα λοιπά. Αλλά αφού χωρίτε να που γίνεται ρε παιδιά. Φίλε, θα κάτσω την τρίτη τη νύχτα η ώρα 10, ελπίζω να μην κοιμηθώ. Πορτογαλία, Τσεχία, για πολλού και διάφορου λόγου, ξέρει του. Πορτογαλία, λαλούν, τώρα δούμε και η Πορτογαλία. Να δεχτεί ο Ρόναρτο να κάτσει λίγο μπάγκο. Έχει έναν μπάγκο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και θα διακριθεί ο Ρόναρτο στον Τόγιο. Ναι, όπω το Μόντρι ψε. Το Μόντρι, ο Μόντρι έχει καταπονημένο τρε. Ο Ρόναρτο κάνει πολύ προπόνηση στα ραδικά μοιρατά. Πρέπει να είσαι Σερβία, αρέσκει. Άντε πάρει. Ναι, η Σέρβη, η Ιουγκοσλάβη, η παλιά Ιουγκοσλαβία, είναι οι Σέρβοι, οι Κροάτες. Σλοβαίνοι. Α, είσαι Σλοβαίνος, όχι. Είναι τα χαμένα στο Euro. Δεν ήταν ποτέ, δεν ήταν ποτέ η Ιουγκοσλάβη, πάντα ρε, οι Σλοβαίνοι ήταν Ιουγκοσλάβοι, ρε. Ιουγκοσλάβο Ιταλία, αλλά Ιουγκοσλάβοι, Βόσνοι. Το κέντρο, ρε, ποιο είναι που τα είσαι, Σέρβοι, ξακροάτες. Σέρβοι, ρε, έφυγε το Βελιγράδι, ήταν Σέρβοι. Μετά το Βελιγράδι είναι που. Σερβί, α! Αν πάει η επιστροφή το Μπαλά, είναι που λαρούν το άλλο τους, πλάβα. Πλάβη. Α, πάει η επιστροφή του, ρε. Είναι η επιστροφή δική σου που είναι, ρε Μαλέκο. Ποια επιστροφή του, ρε, επιστροφή του, ρε. Επιστροφή του Γιούγκο Τσάβ. Ξέρεις, ο ψοφόμενος μου, λαρούς κουμπού. Φίλοι μου ή παραπάνω. Στο μπάσκετ. Ωραία, στο μάπα. Κι άλλο μπάσκετ. Ρε, εμείς επέξαμε μάπα με τούτους. Εμάθα μάπα με τούτους, ρε. Έμαθες. Μάπα με τούτους. Τούτι έτσι, κόκκι, έτσι, τους δεν μπορεί να είναι χάθηκε ρε ο... Που δείτε ρε, ο Σαμπουρίς ρε. Στην Κίνα ρε. Ένα σου δανείσαι και 3-4-5 εκατομμύρια ευρώ. Και κρατεί 4 εκατομμύρια. 4. Και αν μας πέψει. Εμάς δεν κομμάτω. Ο Τούτης είναι να μου κάνω Τούτης. Είχα ένα φίλο, δεν θα πω το όνομα του. Άκου, εκράταν καμιά 50 εκατομμύρια. Μα στην Κύπρο. Εντάξει, ναι, ας πούμε ότι στρέφει και μα Κύπριο ρε. Ναι. Ναι, εμπιστεύω. Ναι. Φίλος σου 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, και πήρασα το πότε βρεθούμαστε. Ρε, και να με ρίξουμε έναν ποτάμα, σε τρώμε, πίναμε. Μα τώρα είναι, ρε. Και πήρασα το. Με τσάρα του. Φάλα, η αμοξία του. Φακ. Τέλος πάντων, άφω με έμπειρας. Και με κοράκ. Έχω πάρει εδώ του. Έχω με πέσει όλοι οι κραείς. 38 εκατομμύρια. 760.540 ευρώ. Εντάξει, πήρα ζάτο. Λοιπόν,
Αν μου δώκεις 100 σιγέλο, εντάξει, εμείς να σωθούμε και μου λέω, εντάξει. Εσύ ένα κρατάς 38.660.540 κιλό. Ούτε και θα καταλάβεις τίποτε. Εφυρτηγέ. Μοίρασα το, ναι. Του το σύλλου πας στους εκατομμυριούς. Λοιπόν, μάλε μου. Γιατί ποιος άλλο, να έρθουμε τώρα ποτέ είπαμε. Όχι, την άλλη αυτό, να έρθουν, να έρθουν οι μεθάλλοι. Λάθος που κάνεις. Τέλος πάντων. Θέλει να έρθουν οι άλλοι αυτό, να δούμε. Ήταν να ξεκινήσουν να την κιώσουν, να πάμε να κιώσουν οι ομίλοι. Είναι η ομίλη, αφού το γύρο έτσι να αρχίσει. Εντάξει. Συμφωνείς. Ναι. Άσε να μιλήσουμε ρε φίλε, να μην ξαναμιλήσουμε, αφού μιλούμε και 5 φορές την ημέρα. Ναι, λίγο εντός. Άτσι. Γεια σας.